Χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast, Google Podcast από την Google Team. Έχουμε μαζί μας τον Άγγελο, Άγγελος Δημητούζης, Παραολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ με Μαξίδιο. Καλημέρα, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση, να πούμε χρόνια πολλά στον κόσμο. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι στο νέο έτος που μας έρχεται. Για μένα, να πω, είμαι αθλητής μπάσκετ με Μαξίδιο από το 1996. Με πολλές επιτυχίες αγωνιστικές, πρωταθλήματα, συμμετοχή στην εθνική ομάδα και με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Της Αθήνας το 2004. Το 2004. Οκ. Okay. Και μην είσαι μετριόφρον, είσαι το τελευταίος πρωταθλητής Ελλάδος εν ενεργεία. Είμαι εν ενεργεία πρωταθλητής Ελλάδος, ναι, εντάξει. Είναι κάποια πράγματα δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε, να τα κατακτήσουμε, αλλά έχουμε μία φύση εδώ στη Θεσσαλονίκη που δεν είμαστε πολύ, δεν απλωνόμαστε πολύ. Λέμε ότι το καταφέραμε, είμαστε πρωταθλητές και πάμε παραπέρα. Τέλεια. Να ευχηθούμε back to back. Μακάρι, η ομάδα λίγο έχει αποδυναμωθεί φέτος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, και πέρσι δεν ήμασταν το φαβορί. Σαν τέταρτη πήγαμε στο Final Four. Κερδίσαμε τον πρώτο και στον ημιτελικό και τον δεύτερο στον τελικό. Ποτέ. Τέλεια, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Τέλεια, τέλεια. Και φέρατε ένα τίτλο και στο Δήμο μας. Έτσι ακριβώς. Φέραμε και το πρωτάθλημα στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Μετά το κύπελο που πήρε η Πηλέα στο Handball πρόπερση, πέρυσι πήραμε στο πρωτάθλημα. Η Πηλέα έχει να δώσει. Έχει να δώσει. Ωραία. Άγγελε, θα ήθελες να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο σχετικά με την αναπηρία σου, η οποία είναι, όπως μου έλεγες και πριν off camera, και εγγενετής, αλλά και επίκτητη. Γεννηθής έχω το πρόβλημα στο χέρι μου με αυτική παράλυση. Κλασική αναπηρία όταν ο γιατρός είναι απρόσεκτος. Όταν το παιδί έρχεται με τα πόδια και δεν μπαίνει στη διαδικασία της. Πλέον γίνεται πιο εύκολο να κάνει μια κεσαρική, αλλά στα χρόνια τα δικά μας δεν έμπαινα στη διαδικασία εύκολα να κάνω κεσαρική. Μια αναπηρία στο δεξί χέρι. Η μητέρα σου είχε μια καλή εγκυμοσύνη. Είχε καλή εγκυμοσύνη, αλλά εγώ ήμουν ανάποδο παιδί. Ναι. Και αντί να έρχομαι με το κεφάλι, ήρθα με τα πόδια. Λέω, θα κάνω την έκπληξη, αλλά τελικά την έκπληξη την έκανε ο γιατρός. Μάλιστα. Και στα 12 μου χρόνια παρουσιάστηκε η αναπηρία στα πόδια. Η αιτία δεν την ξέρουμε. Εγώ από μόνος μου λέω ότι επειδή το καλοκαίρι της έκτης δημοτικού ήμουνα, μόλις τελείωσε την έκτη δημοτικού, ήμουνα ένα 55 και στην πρώτη γυμνασίου εμφανίστηκα ένα 84. Ψήλωσα πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικό είναι να μην ανταπεξέρθουν είτε τα οστά να ανταπεξέρθαν στο ύψος, αλλά οι μυς ατρόφησαν, δεν πρόλαβαν να αναπτυχθούν όπως έπρεπε. Έχω κάνει όλες τις εξετάσεις, έχω κάνει όλα τα απαραίτητα που χρειάζεται. Απάντηση για το πού προήρθε δεν έχω πάρει σαφή. Εντάξει, μια πολυνευροπάθεια, περιφερειακή πολυνευροπάθεια μου είπανε και αυτό. Η γνωμάτευση είναι αυτή δηλαδή. Να, ναι. Από τη στιγμή που έχεις τη γνωμάτευση, υπάρχουν και τρόποι βελτίωσης της κατάστασης? Όχι. Η κατάσταση έμεινε σταθερή τον πρώτο χρόνο. Και έτσι είναι τα τελευταία 25 χρόνια. Ατρόφησαν τα πόδια ξαφνικά. Ατρόφησαν τη μία. Ενώ εμείς ο δικέφαλος και ο τρακέφαλος στα πόδια ήταν αναδειγμένοι. Ναι, 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 ναι. Η γάμπα δεν αναπτύχθηκε σωστά και ο περονιέος. Με αποτέλεσμα να περπατώ από εδώ μέχρι την πόρτα και να πέφτω. Είχα το υπηκό βάδισμα που είχαν πει για την τότε. Γιατί αναγκαστικά για να μπορώ να βγάλω το βήμα, σηκώνω ψηλά το πόδι. Εντάξει. Έδινε δηλαδή βοήθεια ο τρακέφαλος για να σηκώσει ψηλά το πόδι. Έτσι ακριβώς. Είχε πτώσει πέλματος, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να σηκωθεί πιο ψηλά. Και, ναι. Και ακόμα και τώρα ο βηματισμός βγαίνει από το γοφό, δεν βγαίνει καν από το τετρακέφαλο. Αυτό θέλει πολύ πιαστική για το υπόλοιπο σώμα. Για το υπόλοιπο μέρος του ποδίου. Ναι. Ναι. Θέλει. Είναι. Με βοήθησε πάρα πολύ η ενασχόληση με τον αθλητισμό, να σου πω την αλήθεια, γιατί στην αρχή ξεκινώντας με τον μπάσκετ Μαξίδιο και για να μπούμε να βοηθήσουμε και να βοηθήσουμε σε εισαγωγικά την ομάδα να εμφανίζει αθλητές τότε της εκείνης νοοτροπίας, έκανα και πισίνα, οπότε δυνάμωσα και τους τετρακεφάλους και έτσι μπόρεσε και έμεινε και
η ατροφία μέχρι κατά τα γόνατα. Κατά τα άλλα, καθημερινότητα. Καθημερινότητα. Για κάποιον που δεν μας βλέπει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρει, πώς μπορεί να κάνει εικόνα μέσα από τα λόγια σου την αναπηρία στο χέρι? Δεν σηκώνεται το χέρι. Η μυθική παράλυση είναι μυθική παράλυση άνω και κάτω. Εμένα είναι άνω. Είναι στο... άνω άκρο. Όχι. Είναι άνω, okay. Λέγοντας ο... από τον αγώνα και πάνω. Από τον αγώνα και πάνω και κάτω από τον αγώνα και κάτω. Εμένα είναι άνω. Έχουν κοπεί οι τένοντες πάνω στον νόμο. Οπότε το χέρι μου δεν σηκώνεται τέρμα πάνω. Σηκώνεται μέχρι ένα σημείο. Κατάλαβα. Αυτό δεν με δυσκόλυψε πάντως να ασχοληθώ ούτε με τον αθλητισμό ούτε με τον μπάσκετ. Δηλαδή μου λένε παίζει μπάσκετ με ένα χέρι. Παίζει μπάσκετ με ένα χέρι. Επιβεβαιώνω, σε έχω δει να παίζει. Ναι. Και πολύ καλά μάλιστα. Οδήγηση. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Okay. Είτε αυτόματο είτε συμβατικό όχημα. Κανένα πρόβλημα. Αυτό που. Σε αυτά τα... θα σου πω κάτι που λέω στα παιδιά όταν πηγαίνω στα σχολεία, γιατί έχω κάνει πολλές επισκέψεις στα σχολεία. Ότι ένας άνθρωπος με αναπηρία, όταν αποκτά την αναπηρία, συνεχίζει τη ζωή του όπως είναι. Όπως ήταν και πριν. Αλλά αλλάζει level. Πάει λίγο στο πιο δύσκολο. Οφείλει να προσαρμοστεί. Προσαρμόζεται σίγουρα. Δεν οφείλει, είναι άμεση ανάγκη να προσαρμοστεί. Αλλά προσαρμόζεσαι και στα καινούργια δεδομένα. Η οικογένειά του. Και η οικογένεια. Και η οικογένεια οφείλει να προσαρμοστεί σε αυτό. Η οικογένεια οφείλει να κάνει και άλλη δουλειά στο ψυχολογικό κομμάτι. Αυτό είναι κάτι άλλο που θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί θα σου πω κάτι πολύ συγκεκριμένο για, για τον αθλητισμό. Ωραία. Αλλά έφερες πριν τη φράση «Οι αθλητές εκείνης της εποχής με εκείνα τα μυαλά». Κάπως έτσι το ανέφερες. Mm-hmm. Μιλάς για την εποχή της Παραλυμπιάδας, πιο νωρίς. Όχι, πριν, πριν. Πριν, γιατί για να βγουν οι επιχορηγήσεις πριν από την Παραλυμπιάδα, έπρεπε να παρουσιάσει έναν όγκο αθλητών, κάθε σύλλογος. Έπαιρνε τον κάθε έναν και τον έβγαζε δελτίο και παρουσίασε. Με γνωμάτευση. Ναι. Όχι τον καθένα, όχι εσένα τον. Ναι, στο ναι. Θα τον κάθε ένα άνθρωπο με αναπηρία. Και τότε για να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση, νέοι αθλητές εμείς τότε, μου λένε τι θες να κάνεις, λέω πάνε κάνω κολύβηση. Παρόλο που φοβόμουν το νερό, παρόλο που δεν ήξερα να κολυμπάω. Και πήγα έκανα κολύβηση, έφτασα το 2002 να πάρω πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά επειδή μάλλον το πρωτάθλημα ήταν μακριά, δεν μπήκα στη λίστα με τους αθλητές, πήγαν οι συγκεκριμένοι αθλητές. Και μετά αποφάσισα ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι αυτό που ήθελα από την αρχή να κάνω, να παίζω μπάσκετ. Γιατί πριν μου δημιουργηθεί το πρόβλημα στα πόδια, έπαιζα μπάσκετ παρόλο που είχα ένα χέρι. Έπαιζα στο Παναθλητικό το 91-92. Οπότε η αγάπη μου για τη σπηριάρα, όπως λέγανε και οι παλιοί μπασκετικοί, δεν μ' άφησε να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να επιμείνω λίγο στην Ολυμπιάδα και στην Παραολυμπιάδα εκείνης εποχής, κυρίως για λόγους εποχής. Από το 2004 μέχρι τώρα, 20 χρόνια μετά, η αντιλήψη σχετικά με την αναπηρία στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό το λες για καλό ή για κακό? Για κακό. Δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που μας βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει τα ανάπηρα τα παιδιά που κάνουν αθλητισμό. Okay, μπράβο, συγχαρητήρια. Προσπαθείτε. Μαχητές της ζωής. Και να μην πω την λέξη που μου ήρθε στο μυαλό τώρα και, να βάλουμε το, μπιπ, Χρήστο. Και το κόψουμε και να βάλουμε μπιπ. Ναι, μαχητές της ζωής. Όχι, δεν είμαστε μαχητές. Είμαστε αθλητές με αναπηρία. Είμαστε αθλητές. Τα παιδιά που φτάσανε να κάνουν μια επιτυχία, κάνουν 6 και 7 φορές την εβδομάδα προπόνηση και 8. Κάποιες φορές δηλαδή κάνουν και διπλές προπονήσεις. Χομπίστικο είναι αυτό ή επαγγελματικό? Ξεκινάει χομπίστικο, αλλά όταν βλέπεις ότι έχεις δυνατότητες, το κάνεις επαγγελματικά. Χωρίς απολαύες, έτσι. Αυτό εντάξει, ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ναι, χωρίς απολαύες φυσικά. Γιατί για να έρθει ένας χορηγός κοντά σε έναν αθλητή με αναπηρία, θα πρέπει πρώτα. Καταρχήν δεν βλέπει πρώτα τον αθλητή, βλέπει πρώτα την αναπηρία. Αυτό περιλαμβάνει και με ένα κομμάτι λύπησης. Εγώ δεν θέλω να με λυπάται κανένας. Εγώ δεν θέλω να με λυπάται κανένας, γιατί όποιος με λυπάται, πρέπει πρώτα να λυπάται τον εαυτό του. Και μετά να λυπάται για μένα. Εγώ δεν έχω...
εγώ και οι συναθλητές μου και οι φίλοι μου αθλητές με αναπηρία δεν έχουμε να... Κάτι να σας λυπόμαστε. Κάτι, δεν έχουμε, ναι. Νομίζω αυτή η φράση αντιπροσωπεύει πολύ τις ιδέες της ομάδας μας, της Google Team. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να λυπόμαστε κανέναν και με αυτόν τον τρόπο όποιος πες ότι εγώ σε λυπάμαι. Με αυτόν τον τρόπο ταυτόχρονα εγώ είναι σαν να λέω στον εαυτό μου Σωτήρη, είσαι ανώτερος από τον Άγγελο. Έτσι ακριβώς. Λυπήσου τον γιατί είναι κατώτερος. Ένας πολύ καλός μου φίλος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας που έψαχνα να βρω χορηγούς και ήξερα ότι είναι ευκατάστατος, του λέω έλα ρε φίλε να κάτσεις στην ομάδα, να βάλε ένα μπιπ, έλα ρε εσύ να δεις στην ομάδα, να γίνεις χορηγός, να είσαι δίπλα, να σηκώσεις πρωταθλήματα και τα λοιπά. Και μου λέει δεν μπορώ ρε φίλε, λυπάμαι να βλέπω τα παιδιά. Του λέω λυπάσαι να βλέπεις εμένα να παίζω μπάσκετ, πάμε σε βάλω κάτω, θα σε λιανίσω σε εισαγωγικά. Και ξανά δεν ασχολήθηκα με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει περισσότερα προβλήματα από μένα και δεν είναι ανώτερος από μένα. Δεν έχω την ανάγκη να με λυπηθεί κανένας. Τέλεια. Ελπίζω και πιστεύω ότι αντιπροσωπεύεις πολύ μεγάλο μέρος στον αμερικανικό κινήματος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, περισσότερο να μην πιστεύω σκέφτονται και εσένα. Αναφέραμε πριν και ανέφερες εσύ συγκεκριμένα ότι η οικογένεια πρέπει να στηρίξει ψυχολογικά σε περίπτωση επίκτησης αναπηρίας. Θα ήθελες να μας περιγράψεις, άμα δεν σε φέρνει σε δύσκολη θέση, η δικιά σου οικογένεια? Δεν θα περιγράψω τη δικιά μου οικογένεια, θα σου περιγράψω μια ιστορία που έγινε στην ομάδα μας. Καταρχήν, να σου ξεκινήσω από το βασικό, επειδή και εσύ είσαι άνθρωπος του αθλητισμού. Αυτό που μας μάθανε από μικρά παιδιά, ότι ο αθλητισμός σώζει ζωές. Έτσι. Το μότο που έβγαζαν τα υπουργεία. Κάτι που δεν βγάζουν τα υπουργεία. Δεν βγάζουν το μότο ότι ο αθλητισμός με αναπηρία, τον ατόμο με αναπηρία, σώζει οικογένειες. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι όταν έρχεται μια αναπηρία επίκτητη, μαζί με την αναπηρία έρχεται και κατάθλιψη, έρχεται και κάποια ψυχολογικά. Επακόλουθα ψυχολογικά προβλήματα. Τα οποία ναι, μεν είναι πάνω στο άτομο με αναπηρία, αλλά είναι και πάνω στην οικογένεια. Κάποια στιγμή μου ήρθε ένας αθλητής. Φαινόταν ότι υπήρχε πρόβλημα. Οι γονείς δεν χαμογελούσαν ποτέ. Μια-δύο-τρεις, το τρίτο-τέταρτο παιχνίδι που ήρθαν και τους έβλεπα, βλέπαν το παιδί τους χαρούμενο και αυτοί ήταν χαρούμενοι οι ίδιοι. Τους είδαν να χαμογελάνε. Αυτό είναι που λέω ότι ο αθλητισμός στα άτομα με αναπηρία σώζει ζωές. Σώζει οικογένειες, με συγχωρείς. Γιατί μια οικογένεια απελευθερώνεται όταν βλέπει ένα άτομο, τον άνθρωπό του που απέκτησε μια αναπηρία να προχωράει τη ζωή του μέσω του αθλητισμού. Γιατί και εγώ τη γυναίκα μου τη γνώρισα μέσα από τον αθλητισμό. Και η γυναίκα μου είναι άτομο με αναπηρία. Όπως σου είπα και προηγουμένως, η ζωή μας δεν σταματάει όταν έχεις μια αναπηρία. Η ζωή μας συνεχίζεται σε πιο δύσκολες. Και όπως είπες και πριν, για να το λες αυτό και να το κάνεις και πράξη, χρειάζεται μεγάλο βαθμό αποδοχής. Το λέμε σε κάθε συνέντευξη. Εγώ αυτό και η αποδοχή, για να στο συνδέσω και με το 2004 που είπαμε προηγουμένως. Για μένα τελείωσε το θέμα πώς είμαι έτσι και γιατί είμαι έτσι από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Όταν εκεί πέρα μέσα είδα 15.000 αθλητές με διάφορες αναπηρίες, με αθλητές που ήρθαν από την άλλη μεριά της γης για να κάνουν το αγώνισμά τους, τετραπληγικοί. Μου έχουν μείνει δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ένας αθλητής από την Αργεντινή που κινούσε το ηλεκτρονικό αμαξίδιο με το πηγούνι. Μπότσια. Μάλλον, ναι, πιθανότητα μπότσια. Και ένας αθλητής από την Αγγλία που κινούσε το αμαξίδιο με το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Και λέω, ρε φίλε, αυτός ανέβηκε από την Αργεντινή τετραπληγικός σε δύο ή τρία αεροπλάνα για να έρθει στην Ελλάδα. Δεν έριξε με ένα αεροπλάνο, έτσι. Και εγώ λέω ότι έχω πρόβλημα και κάνω, όχι, δεν έχω τίποτα. Οπότε συνεχίζει η ζωή όπως ήταν πριν. Αυτή η άποψη μέσα σου επικράτησε σε ηλικία 24 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. 24. Από τα 12 μέχρι τα 24. Εντάξει, υπήρχαν ταλαντεύσεις από το 16 και μετά που ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, κάνοντας αυτό που μου άρεσε και νιώθοντας ελεύθερος πάνω στο μαξιδίο.
εντάξει, μία περίοδο για να προσαρμοστώ ήθελα, αλλά όταν άρχισα να βλέπω ότι μπορώ να κάνω πράγματα στο αμαξίδιο και μπορώ να κάνω πράγματα που δεν μπορούσα να κάνω όρθιος, ξεκίνησε εκεί βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, λίγο-λίγο να αλλάζει αυτό. Παρ' όλα αυτά υπήρχε το πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνεις τώρα ένα παιδί στην εφηβεία. Είναι δύσκολα το να σε δείχνουν με το δάχτυλο, γιατί έχω δει συμμαθητές να μου δείχνουν με το δάχτυλο. Έχω ακούσει από κοπέλα να πει τι εγώ με αυτό το κουτσό. Δηλαδή έχω ακούσει τέτοια σκληρά πράγματα, γιατί ακόμα και τώρα το λέμε ότι τα παιδιά είναι σκληρά. Η άποψή τους είναι σκληρή. Εντάξει, με προβλημάτισε, με στεναχώρησε, αλλά παρόλα αυτά η ενασχόλησή μου με όλο αυτό το κομμάτι με σιγά σιγά άφηνε πίσω όλες αυτές τις... Και όλα αυτά σε κάναν πιο σκληρό ή σε κάναν να πεις δεν θα βγαίνω από το σπίτι μου? Δεν σταμάτησα ποτέ να βγαίνω από το σπίτι μου. Δεν σταμάτησα ποτέ να βγαίνω από το σπίτι μου. Παρόλα αυτά έπαιρνα το καρότσι από το αμαξίδιο, συγγνώμη, από το γήπεδο και πήγαινα και έπαιζα σε ανοιχτές, σε παιδικές χαρές που είχαν μπασκέτες κάποτε τότε, που στην ηλικία δικιά μου, που είσαι ανοιχτά γήπεδα. Έβγαζα το αμαξίδιο έξω να με βλέπει ο κόσμος. Ακόμα μιλάμε τώρα το 1996-97-98 που έβλεπες άτομα αναπηρία και έλεγες τι είναι αυτός. Εγώ βλέπω από πίσω ότι η δική σου θα ήταν υποστηρικτική. Γιατί για να κάνεις όλα αυτά σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει μια βάση για να σας εμπρόξω. Δεν, η τρέλα μου έκανε να ασχοληθώ τόσο πολύ. Η υποστηρικτική ήταν αφού βλέπω ότι εγώ περνάω καλά μέχρι εκεί. Κατάλαβα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ουσιαστικά του 2004 κατανόησες ότι υπάρχουν άλλοι και άλλοι άνθρωποι σαν και εσένα και μάλιστα πολλοί και ότι κάπου ανήκεις, ας πούμε, γιατί μέχρι τότε η ελληνική κοινωνία σου δείχνει ότι σε έχουμε στο περιθώριο. Πες το και έτσι. Γενικά η ελληνική κοινωνία είναι μια κοινωνία πολύ κλειστή. Είναι μια κοινωνία πολύ... Δεν αποδέχεται εύκολα τη διαφορετικότητα σε πολλά σημεία. Μάλιστα την προωθεί τη διαφορετικότητα και την ενισχύει. Την ενισχύει. Με τα εμπόδια που θέτεις προς λάθος αναπηρία και με τη μη προσαρμογή της ίδιας κοινωνίας. Ναι. Γενικά το θέμα της αναπηρίας στην Ελλάδα είναι λίγο, ακόμα και τώρα είναι λίγο ταμπού. Λίγο. Λιγότερο από ό,τι παλιά. Γι' αυτό τα active άτομα αναπηρία που είναι, βγαίνουν στα γήπεδα, πάνε στο... παίζουν μπάσκετ, κάνουν κολύμβηση, κάνουν στιγό. Τα social πώς τα βλέπεις όλο αυτό, active στα social? Είναι πώς το δουλεύεις. Ο καθένας έχει την άποψή του, προωθεί την άποψή του. Προωθεί τον εαυτό του. Ανέφερες πριν ότι θυμάσαι και σου έχουν μείνει έτσι χαραγμένα κάποια περιστατικά από το σχολείο τα οποία ήταν λίγο σκληρά. Αντίθετα, σου έχουν μείνει περιστατικά τα οποία για σένα ήταν ενθαρρυντικά και σε κάνουν μέσα σου να πεις ότι εντάξει, προχωράμε τέλεια, εδώ είμαστε. Υπάρχει στήριξη, υπάρχει υποστήριξη. Στο σχολείο... Γενικά σε όλη σου τη ζωή. Α! Στήριξη και υποστήριξη, θα σου πω έτσι, δεν θέλω να... Στήριξη προσωπική, για να πω πάμε, προχωράμε, δεν είχα από πουθενά πέρα από τον εαυτό μου. Δεν σκέψω για να φτάσω να κάνω προπόνηση. Οι μπασκετικοί μπορεί να μας ακούν, ξέρουν, είναι το ΕΑΚ ΕΚΟ. Είναι ένα γήπεδο που είναι δίπλα στα κινητήρια ευός μου, που η πιο κοντινή στάση, εγώ 17 χρόνια δεν είχα αυτοκίνητο προφανώς, η πιο κοντινή στάση ήταν 4 χιλιόμετρα από το γήπεδο. Και όταν κάποια στιγμή δεν προλάβαινα να πάρω το λεωφορείο, να κατεβώ στη στάση για να περάσω να πάρει κάποιο συναθλητή μου και έχανα το λεωφορείο και πήγαινε το άλλο, θα πρέπει να πάω 4 χιλιόμετρα με τα πόδια στην ερημιά. Αυτό ήταν η στήριξη που είχα στο. Είχα η μόνη στήριξη από τον εαυτό μου μέχρι κάποιο σημείο. Από τη στιγμή που ανέλαβα περισσότερα πράγματα στην ομάδα, η στήριξη που είχαμε ήταν η στήριξη από τον Δήμαρχο. Από τον Ιωάννη του Κατετζίδη. Δήμαρχος Πηλέας Χορτιάτη, ναι. Στήριξε την ομάδα γενικότερα για να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Δηλαδή, κάποια στιγμή πριν 2-3 χρόνια του είπα ότι δήμαρχε ότι επιτυχία να φέρουμε από εδώ και πέρα είναι δικιά σου. Γιατί είχαμε φτάσει να μην έχουμε γήπεδο να προπονηθούμε.
25 Αυγούστου, 6 Σεπτεμβρίου να ξεκινάει η προετοιμασία και να μην έχεις κείμενο να προπονηθούμε, να προπονηθείς. Και Α1. Και Α1. Και είναι κάτι που, αυτό με το Α1 που έδειξες, είναι κάτι που πολύ πονάει με την αποδοχή, που δεν μπορούν να αποδεχτούν κάποιοι ότι δεν κάνουμε αθλητισμό, κάνουμε πρωταθλητισμό. Και όταν τους λέω, παιδιά, εγώ θέλω 5 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Μα γιατί φέρει και μεταγραφές από εξωτερικό. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν μπορώ τον άλλον τον έχω 3 φορές την εβδομάδα να τον. Και να τον κάνω τι. Τέλος πάντων, η στήριξη από τον Δήμαρχο μας έδωσε ένα πουσάρισμα και μας είπε, και είπε εμένα και στους φίλους, στους συναθλητές, ότι ξέρεις, πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που αναλογεί στην ομάδα. Γιατί η ομάδα μας είναι φέτος το 24 θα κλείσουμε 30 χρόνια ζωής. Είναι μια από τις πιο ιστορικές ομάδες. Άλλωστε η ημερομηνία αυτή υπάρχει και στο όνομά σας, Μέγας Αλέξανδρος. 1994. Κλείνουμε 30 χρόνια ζωής. Έπρεπε να διεκδικήσουμε αυτό που αναλογεί σε αυτό το σύλλογο. Γιατί πολλοί σύλλογοι γίνανε, κλείσανε, ήρθαν άλλοι, κλείσαν και εκείνοι. Ο Μέγας και κανένα δυο ακόμα σωματεία από την Αθήνα είναι αυτά που, έχουν, που είναι τα πιο παλιά. Δεν υπάρχουν πιο παλιά πριν από εμάς. Σύλλογοι. Υπήρχαν πριν από μας σύλλογοι, αλλά οι οποίοι κλείσαν. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να το οργανώσεις όλο αυτό. Και να το διατηρήσεις, κατάλαβα. Και να το γιγαντώσεις, γιατί όχι. Φυσικά. Ξέρεις τι θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις. Ήθελα για κάποιον τώρα που δεν μας βλέπει πάλι, να σε κάνει εικόνα. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις την ατροφία στο δικεφαλό, στη γάμπα. Κατά την ώρα της προπόνησης και του αγώνα είσαι στο μαξίδιο. Ναι. Στην καθημερινή σου ζωή. Στην καθημερινή ζωή προσπαθώ όσο περισσότερο να περπατώ για να μπορώ να κρατάω τα πόδια μου δυνατά. Στις μεγάλες... Χρειάζεσαι κάποιο αίρεσμα, κάποιο στήριγμα? Όχι, όχι, όχι. Δεν χρειάζομαι. Σε μεγάλες αποστάσεις, σε αεροδρόμια και σε τέτοια, αν χρειαστεί μπορεί να χρησιμοποιήσω και μαξίδιο. Αλλά γενικά η καθημερινή προσπάθεια να μπορούμε να είμαστε στα πόδια μας είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου. Κατάλαβα. Αναφέραμε πριν για τη σύζυγό σου ότι είναι αθλήτρια και είπες ότι φοβόσουν και το νερό. Σε βοήθησε η σύζυγό σου να ξεπεράσει το φόβο σου για το νερό? Όχι. Γιατί για να πούμε και ότι είναι και πρωταθλήτρια. Η σύζυγός είναι η μοναδική γυναίκα που έχει πάει σε 5 Παραολυμπιάδες. Συγγνώμη, είναι τι πρωταθλήτρια? Παραολυμπιονίκης. Έχει πάει σε 5 Παραολυμπιάδες. Είναι 5 φορές Παραολυμπιονίκης. Κολύμβησης. Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μετά που μου ήρθε η εξοικείωση. Και αυτό που θα σου πω για να γελάσουμε λίγο είναι ότι με βοήθησε στα 31 να μάθω κολύμπη στη θάλασσα. Εκεί που δεν πατάς. Εγώ μέχρι τα 31 μου πήγαινα μόνο εκεί που πατούσα. Σαν τα μικρά παιδιά. Και για να με κοροϊδέψει μου λέει, θυμάσαι τότε που καθόσαμε το παιδάκι έξω και παίζατε τις πέτρες, θυμάμαι. Γενικά ο ένας βοηθάει τον άλλον, βοηθάει ο ένας να ξέρει όπου κολλάει, ο ένας τραβάει ο άλλος και πάει κάπως έτσι. Έτσι πρέπει να γίνεται σε όλα τα ζευγαριά. Ναι, εντάξει. Να σμπρώχνουν μαζί το ζυγό. Ή να τραβάει, να σμπρώχνουν το ζυγό, αλλά κάποια στιγμή ο ένας κολλάει στις λάσπες. Πρέπει να τραβήξει ο άλλος για να έρθει και εκείνος για να βγει το κάρο, όπως λέω, από τη λάσπη. Καλώς ήρθατε στο podcast που είναι και για ζευγάρια, για coaching. Λοιπόν. Οπότε αυτός ο φίλος που ψάχναμε χορηγία, μας λυπότανε τα άτομα με εμπειρία. Ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να διαπαιδαγωγήσει την κοινωνία για να μην συναντούμε τέτοια περιστατικά, τέτοια φαινόμενα, τέτοια αισθήματα? Εγώ πιστεύω ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να αλλάξουμε το στάτους. Εμείς οι ίδιοι. Οι άνθρωποι με αναπηρία. Οι άνθρωποι με αναπηρία πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι. Άρα να βγεις έξω. Να βγεις έξω και να πεις ότι δεν έχω καμία ανάγκη. Να βγω έξω και να πω ότι δεν έχω καμία ειδική ανάγκη. Δεν έχω καμία ειδική ικανότητα. Δεν έχω τίποτα. Οι ανάγκες που προκύπτουν ίσως είναι από τα εμπόδια που θέτει η κοινωνία. Στο τέλος κάποια στιγμή σε μια έτσι διάλεξη, θα το πω, γιατί δεν ήταν σε σχολείο, ήταν με μεγαλύτερα παιδιά, τους είπα ότι ένα άτομο με αναπηρία όταν βρίσκει ένα εμπόδιο
βρίσκει έναν τρόπο, βρίσκει, είναι δεδομένο ότι βρίσκει τρόπο να το ξεπεράσει. Ενώ ένας αρτιμελής, επειδή είναι βολεμένος, ένας χωρίς αναπηρία. Ένας χωρίς αναπηρία. Επειδή είναι βολεμένος και πιστεύει ότι εντάξει μωρέ, δεν μπορώ να περάσω αυτό το εμπόδιο, φεύγω. Όταν πάει μία, δύο, τρεις φορές, τέσσερις φορές και δεν μπορεί να περάσει ένα εμπόδιο, θα φύγει για να πάει να βρει κάτι άλλο, μια άλλη διέξοδο. Κατάλαβα τι εννοείς. Η αντίδραση σου σε αυτές τις λάθος συμπεριφορές ή στις μη ορθές συμπεριφορές ποια είναι? Μέχρι πρότινος ήταν, δεν μου τις έδινα σημασία, αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που ακόμα αντιμετωπίζουν τα ίδια, μας αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο, πλέον αντιδρώ, πλέον μιλάω, πλέον λέω, δεν... Όπως σου είπα πριν ξεκινήσουμε για έναν διευθυντή ενός σχολείου που πήγα και μου λέει άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν έχω καμία ειδική ανάγκη. Καμία μα καμία. Δεν έχω καμία ειδική ικανότητα. Όταν τα παιδάκια με ρωτάνε πώς μπορείτε και βάζετε το καλάθι ή πόσο δύσκολο είναι να κάνετε αυτό. Όλα είναι θέμα προπόνησης, όλα είναι θέμα εξάσκησης. Στο σχολείο που είσαι εσύ, αν δεν διαβάσει το παιδί, αν δεν ασχοληθεί στο σπίτι, αν δεν κάνει επανάληψη και ξανά το μάθημα, θα μπορέσει να είναι καλός μαθητής? Δεν θα μπορέσει. Έτσι και αν κάποιος δεν κάνει πολλά shoot, πολλά lay-up, μιλάω για τον μπάσκετ, ή για τους αρσιβαρίστες σε πάγκο που έχουμε παρολυμπιονίκη στο σύλλογο, αν δεν κάνουν πολλές επαναλήψεις, θα μπορέσει να είναι καλός σε αυτό που θα κάνει. Ή ένας δρομέας, για να φύγουμε από τα άτομα με αναπηρία, ένας δρομέας, ένας σάλτης, ένας μπασκεμπολίστας, αν δεν κάνει πολλές επαναλήψεις σε αυτό που κάνει, έτσι, θα είναι καλός. Δεν υπάρχει καμία διαφορά συγκριτικά με τους αθλητές χωρίς αναπηρία και τους αθλητές με αναπηρία? Καμία μα καμία. Προσπάθεια. Καμία μα καμία. Μπροστά στο διευθυντή ήταν και η φίλη μου γυμνάστρια και της λέω τι άθλημα έκανες, μου λέει Παγκράτιο, αν δεν κάνω λάθος. Πόσες φορές τη βδομάδα έκανες προπόνηση? Λέει 9 με 10. Εγώ κάνω 6. Τι διαφορά έχω εγώ με την κυρία σας? Μου λέγαν τα παιδιά καμία. Γιατί εγώ να είμαι άτομο? Άρα τα παιδιά λες ότι σε θεωρούν ανήμπορο και ανίκανο. Επειδή βλέπουν. Λέγοντας, ακούγοντας τον διευθυντή να λέει αυτό, παραμένει η νοοτροπία η παλιά. Εγώ. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να μπορέσω να φυτέψω ένα σπόρο ώστε να αλλάξουν αυτές τις νοοτροπίες. Να αλλάξουν αυτές τις νοοτροπίες. Και στην πράξη και στη θεωρία. Έτσι. Οπότε πηγαίνεις σε σχολεία και μιλάς? Πηγαίνω. Σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις βαθμίδες? Σε όλες, και φέτος πήγα σε ένα νηπιαγωγείο και ήταν πάρα πολύ ωραία. Φέτος πήγα από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο. Έχεις συναντήσει εκεί πέρα στα σχολεία κάποιο παιδί με αναπηρία? Σε κάποιο παιδί με αναπηρία? Σε κάποια ναι. Σε κάποια ναι. Σε ένα σχολείο που πήγα ιδιωτικό, συνάντησα ένα παλικαράκι 12 χρονών και τον αδερφό του στα 9, αν δεν κάνω λάθος. Που είχαν περίπου την ίδια αναπηρία με μένα στα πόδια. Και οι δύο. Και οι δύο. Αυτό που έκανα ήταν να μιλήσω με τους δασκάλους, ώστε να πείσουν τους γονείς να τους φέρουν να παίξουν μπάσκα με μαξίδι. Μου το έλεγε και off camera αυτό. Θες να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω? Ότι ένας από τους στόχους που έχεις είναι να φέρεις παιδιά με αναπηρία στον αθλητισμό. Ναι, γιατί εγώ είμαι στον αθλητισμό από τα 16, όπως είπα. Είμαι 40, τώρα θα κλείσω τα 44. Κάποια στιγμή θα σταματήσω να παίζω μπάσκετ. Θα συνεχίσω να προπονήσω, γιατί τώρα κάνω και τη σχολή Α κατηγορία. Αλλά να κάνω κάτι που να αφήσω και κάτι πίσω μου. Εντάξει, 3 πρωταθλήματα, συμμετοχές, παρολυμπιάδα, οκ, ναι. Αλλά να αφήσω κάτι πίσω μου, να ξεκινήσω μία... στόχος μου είναι την περίοδο 24-25, γερή να είμαστε πρώτα Θεός, να μπορέσω να ξεκινήσω να κάνω μία πρότυπη ακαδημία που να είναι με παιδάκια μικρής ηλικίας, δημοτικού γυμνασίου. Θα μου πεις εσύ, Άγγελε, πού θα τα βρεις αυτά τα παιδιά? Θα πόρτα, προσπαθούμε πόρτα. Σχολείο ναι. Προσπαθώ πάρα πολύ, παρατηρώ πάρα πολύ τα παιδιά,
και όπως παράδειγμα αυτό το παράδειγμα που σου είπα προηγουμένως, όταν βλέπω κάποια παιδιά που έχουν κινητικό πρόβλημα, μιλάω με τους δασκάλους ώστε να με φέρω σε επαφή με τους γονείς. Πρέπει να απευθυνθείς στους γονείς για να κερδίσεις τους γονείς, δηλαδή πρώτα, οι οποίοι ίσως να φοβούνται και να βγάλουν το παιδί τους από το σπίτι. Γιατί να σου πω κάτι, το ξέρουμε. Οι ατομικές θεραπείες είναι κάτι άλλο. Εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, λογοθεραπεία κτλ. Εντάξει. Αλλά ίσως οι γονείς δυσκολεύονται να πάρουν το παιδί τους σε κάτι ομαδικό. Οι γονείς δυσκολεύονται να πάνε το παιδί τους σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είπες. Γεμίζουν όλη την ώρα του παιδιού αγγλικά, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, εγώ δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, ώστε το παιδί να μην έχει χρόνο να κάνει κάτι. Γιατί λέει, α, δεν μπορεί να κάνει αθλητισμό. Ποιος το είπε ότι δεν μπορεί να κάνει αθλητισμό? Το παράδειγμα είναι μπροστά μας. Το παράδειγμα, ναι, γιατί η δική μου η τρέλα, κάποια στιγμή την ώρα που έκανα τις φυσιοθεραπείες μου, γιατί ξέχασα να σου πω ότι για να φτάσω να είμαι στα πόδια μου, έκανα 300 φυσιοθεραπείες μέσα σε 365 σε ένα χρόνο. Η πρώτη φυσιοθεραπεία ήταν 5 Δεκεμβρίου του 1995, η τελευταία ήταν 5 Δεκεμβρίου του 1996. Δεν τις ξεχνά αυτές τις ημερομηνίες, ήταν χαρακτηριστικές. Και έλεγα το φυσιοθεραπευτή μου, θέλω να μου βρεις ομάδα να παίξω μπάσκετ. Γιατί είχα μάθει τότε ότι υπάρχουν ομάδες που παίζουν. Και έτσι ξεκίνησα να παίζω. Η δικιά μου η τρέλα, η δικιά μου, γιατί δεν μπορούσα άλλο. Σχολείο, σπίτι, αγγλικά φυσιοθεραπεία, σπίτι, σχολείο, αγγλικά φυσιοθεραπεία. Αυτό ήταν η ζωή. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς πλέον ότι τα παιδιά και κοινωνικοποιούνται. Είτε με αναπηρία είτε χωρίς αναπηρία. Είτε χωρίς αναπηρία, τα παιδιά τα στέλνουν είτε σε ποδόσφαιρο, είτε σε μπάσκετ, είτε σε ταεκβοντό. Είτε... Ναι, αλλά γιατί να ενδιαφέρουν τα παιδιά μέσα. Ακριβώς αυτό. Δεν πρέπει να ενδιαφέρουν τα παιδιά. Που η κοινωνικοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Φυσικά. Ειδικά για μια ομάδα ατόμων που η κοινωνία την περιθωριοποιεί. Έτσι ακριβώς. Παράδειγμα σε αυτά τα παιδιά, τα δύο αδέρφια που είδα τότε. Ναι, μην τους αγαπούσαν οι συμμαθητές τους. Εγώ θεωρώ ότι επειδή ξέρω πως είναι, το έχω ζήσει, τους αγαπούν γιατί υπάρχει πίσω ένα κομμάτι λύπησης. Ναι, αλλά όταν τα παιδιά παίζουν μπάσκετ και αυτά κάθονται στη γωνία και δεν κάνουν τίποτα, είναι λίγο διαφορετικό, είναι λίγο κάπως. Δηλαδή η σκέψη μου η επόμενη είναι να πάρω ένα μαξίδιο, ναι, και να το πάω στο σχολείο. Και να αγωνιστικό μαξίδιο. Ναι, αγωνιστικό μαξίδιο. Και να πω, επειδή ο γυμναστής είναι φίλος μου, το κρατάς και όταν θα παίζουν τα παιδιά μπάσκετ θα το βάζεις και αυτό να κάνει κάτι. Έτσι μόνο. Πρέπει να βρεθεί ένας τρελός να αλλάξει λίγο την. Και πες ότι έρχεται ο δήμαρχος και σου λέει, Άγγελε, είμαι σύμφωνος με αυτό το εγχείρημά σου. Σου παρέχω ό,τι θέλεις. Τι θα του ζητήσεις για να γίνει αυτό πραγματικότητα? Έναν τρόπο να αποκτηθούν κάποια μαξίδια για να μπορέσουμε να βάλουμε τα παιδιά εκεί και ώρες που δεν υπάρχουν, ώρες ώστε να τα βάλουμε τα παιδιά να ξεκινήσουν να κάνουν τον αθλητισμό. Αναφέραμε πριν, ανέφερες πριν όρους όπως ειδικές ικανότητες, ειδικές ανάγκες. Γενικά, ποια είναι η άποψή σου για την ορολογία πάνω στον τομέα της αναπηρίας? Ακόμα και για την ίδια τον όρο. Αναπηρία, αναπηρά άτομα. Κοίταξε, είμαστε αναπηρά άτομα. Ο όρος από το εξωτερικό λέει people with disabilities. Ο όρος ειδικές ανάγκες δεν υπάρχει πλέον ούτε στο νόμο, γιατί με νόμο άλλαξε αυτό και είμαστε άτομα με αναπηρία. Λεγόμαστε. Αν και πιστεύω ότι είμαστε άνθρωποι με αναπηρία, δεν είμαστε άτομα, όπως είπα και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε. Εγώ θα συμφωνήσω ότι έχουμε μία αναπηρία, αλλά δεν έχουμε καμία ειδική ανάγκη και ούτε ειδική ικανότητα. Ναι, όπως ανέφερες και πριν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί, είναι αυτές οι δύο οι λέξεις, οι φράσεις είναι που με... Είναι σαν κόκκινο πανί, είναι σαν να μου πατάς το... Θα μάλλον με κάποιον δημοσιογράφο που σε live συνέντευξη που τις χρησιμοποιεί. Μαχητή μου, να μάλλον να, και... να. Δεν έχω μαλώσει, αλλά του έχω πει ότι δεν είμαι ούτε μαχητής. Έχω πει. Το έχω... Σωστά, είναι λάθος η φράση. Ναι, να διαφωνήσεις. Ναι, θα διαφωνήσω. Να μαλώσω, δεν θα. Αν το συνεχίσει, θα του πω ότι εσύ έχεις μεγαλύτερη αναπηρία από μένα. Είναι ξεκάθαρα αυτά. Εσύ έχεις ειδικές ανάγκες. Εσύ έχεις ειδικές ανάγκες. Εγώ δεν έχω καμία ειδική ανάγκη. Ναι. Και είναι.
σου ξαναλέω πώς αντιμετωπίζεις πρώτα τον εαυτό σου και μετά πώς αντιμετωπίζεις το... Πώς θα πουλήσεις τον εαυτό σου για να σε αντιμετωπίσει ο άλλος. Έτσι ακριβώς. Μακάρι να καταφέρουμε ο καθένας με τον τρόπο του να αλλάξουμε έστω και στη θεωρία αυτές τις νοοτροπίες, γιατί και μετά και στην πράξη ίσως, είναι, ίσως μετά είναι πιο εύκολο. Σίγουρα. Σίγουρα. Άγγελα, αυτά από εμάς. Πιστεύεις υπάρχει κάτι που δεν αναφέρθηκε, που δεν αναφέραμε, που θα θέλεις να πεις πριν τη συνέντευξη? Όχι, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω στο τέλος για να μην είναι ότι οι γονείς των παιδιών με αναπηρία να μην φοβηθούν να φέρουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Κάποιοι πηγαίνουν τα παιδιά τους σε κανονικές ομάδες. Σε ομάδες... σε αρτιμελών. Σε μη αναπηρία να το... Παιδιά χωρίς αναπηρία. Μπράβο. Αν θα φέρεις το παιδί σου σε μια ομάδα με άτομα με αναπηρία, θα... αθλητών με αναπηρία, με συγχωρείς, και το παιδί θα νιώσει πιο άνετα, γιατί θα μπορεί να κάνει τα πράγματα που κάνουν όλοι. Ενώ όταν θα πας σε μια ομάδα μη... αθλητών χωρίς αναπηρία, το παιδί θα νιώθει μονοεκτικά, θα νιώθει ότι δεν μπορεί να καταφέρει τα πράγματα που καταφέρουν κάποιοι άλλοι. Πολλές φορές αυτό είναι ίσως ότι οι γονείς θέλουν να ικανοποιήσουν το εγώ τους. Προφανώς. Πολλές φορές, εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς παίζει γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της ιστορίας. Οπότε μακάρι να γίνει κάτι και στο Δήμο μας συγκεκριμένα και γενικά να γίνει κάτι σχετικά... Αυτό θα πρέπει να γίνει κάτι στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Ναι, με, τα... με βάση το Δήμο, γιατί καλώς ή κακώς ο σύλλογος έχει βάση το Δήμο, οπότε... Και από ό,τι εκεί... μας λες υπάρχει και η βάση γενικά σε νοοτροπία στον ίδιο το Δήμο. Ναι, ναι, υπάρχει. Οπότε είναι σημαντικό και αυτό. Υπάρχει. Υπάρχει. Αυτό είναι δεδομένο και είναι κάτι που αν ήταν διαφορετικά θα το έλεγα και... Αν ήταν διαφορετικά θα το έλεγα και στον Δήμαρχο, γιατί έχουμε αναπτύξει μια τέτοια σχέση πάνω στα θέματα της αναπηρίας που μου έχει ζητηθεί να λέω τι είναι σωστό, τι δεν είναι σωστό, για να μπορέσουμε να αλλάζουμε κάθε φορά και βελτιωθούμε. Να βελτιωθούμε. Ωραία. Μακάρι να τα πετύχεις αυτά που θέλεις, Άγγελε, σχετικά με τα μικρά τμήματα, τα τμήματα σε μικρές ηλικίες. Πραγματικά το λέω από την καρδιά μου. Γιατί υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ το βλέπω αυτό επειδή έχω πολύ καλούς φίλους στο εξωτερικό. Υπάρχει αυτό ανεπτυγμένο στην Τουρκία. Τώρα η Ομοσπονδία μας προσπαθεί με το Υπουργείο Παιδείας να φέρει τον μπάσκετ μαξίδιο πιο πολύ μέσα στα σχολεία, ώστε να μπορέσει να κάνει σχολικό πρωτάθλημα με μία αναπηρία παιδιά, με αρτιμένη παιδιά. Έτσι κι αλλιώς στην ομάδα επιτρέπεται να παίζουν και στην Α1, σε όλες τις ομάδες. Σε όλες. Δύο άτομα που δεν έχουν αναπηρία. Εγώ θα κάνω τη δικιά μου προσπάθεια με το όνομά μου και την ιστορία που έχω στο χώρο. Τέλεια. Και στη Θεσσαλονίκη, και από εκεί και πέρα μακάρι να καταφέρουμε πολλά περισσότερα από αυτό που... Κρατάμε και τη φράση, έτσι μακάρι, κρατάμε και τη φράση ο αθλητισμός σώζει οικογένειες. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντική αυτή η φράση. Τέλεια. Άγγελα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Χρήστο στα ηχητικά. Ευχαριστούμε και τον Νίκο και την εταιρεία Παρέτο για την παραχώρηση του χώρου. Να είστε καλά που μας ακούσατε. Σας περιμένουμε σε ένα επόμενο podcast.